συνεχίζονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 4ου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Αρκετές εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί για αύριο Τσικνοπέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα γίνει το καπέλα πάρτι στο Club Please Don't Tell και το Σάββατο η νυχτερινή παρέλαση αυτοφωτιστείται στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μετά από μια πάρα πολύ όμορφη έναρξη του φετινού 4ου Καλαματιανού Καρναβαλιού, διανύουμε την πρώτη εβδομάδα των εκδηλώσεων. Μαζευτήκαμε εδώ για να πούμε λίγα πράγματα και να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας για το τι θα δούμε τη βδομάδα που διανύουμε. Οι συνεργάτες, εθελοντές και οι συνεργάτες Δημοτικοί Σύμβουλοι στην Καρναβαλική Επιτροπή θα σας αναλύσουν τι θα δούμε αυτή τη βδομάδα. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, όπως είναι το πάρτι μας, το πάρτι των καρναβαλιστών που είναι την Παρασκευή, η νυχτερινή παρέλαση που είναι το Σάββατο και για τα δρόμενα της επόμενης εβδομάδας θα τα πούμε στη συνέχεια. Το προσεχέ Σάββατο στις 5 Μαρτίου στις 7 η ώρα θα πραγματοποιηθεί νυχτερινή παρέλαση, ένα καθιερωμένο δρόμενο του Καλαματιανού Καρναβαλιού με τίτλο «Αυτοφωτιστείτε και πάλι». Η παρέλαση θα ξεκινήσει από την οδό Αριστομένους, θα προχωρήσει τη Βασιλίση Σόλγας, θα ανεβεί τη Φαρών, Βασιλέως Γεωργίου, Φρατζή, Σιδηροδρομικού Σταθμού και θα καταλήξει στην Κεντρική Πλατεία. Οι καρναβαλιστές με τις στολές τους και περίτεχνους φωτισμούς θα παρελάσουν. Την παρέλαση θα κλείσει η πριγκίψα Ιζαμπό με τη συνοδεία της και στη συνέχεια θα υπάρξει η ρήψη πυροτεχνημάτων και μουσικά δρόμενα από τους Walkman Band. Παρασκευή 4 Μαρτίου, να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε το καπέλα πάρτι του Καλαματιανού Καρναβαλιού στο Please Don't Tell. Την παρουσίαση θα την κάνει η κυρία Ιρολιμπέρη και DJ θα είναι ο Βαγγέλης Παπαπαστολόπουλος. Θα έχει πολύ κέφι, χορό, τραγούδι, όλοι θα είναι μεταμφιεσμένοι. Αν δεν έχετε στόλη, βάλτε ένα καπέλο και ελάτε. Αυτό είναι και ο τίτλος του πάρτι. Η είσοδος με ποτό είναι 6 ευρώ. Την Τσικνοπέμπτη 3 Μαρτίου, στη 1:30 το μεσημέρι, στο ιστορικό κέντρο, στην πλατεία Αγίων Αποστόλων θα έχουμε παραδοσιακό γλέντι. Και την Κυριακή 6 Μαρτίου στις 11:30, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, παραδοσιακό γαϊτανάκι και θεατρικό δρόμενο με τίτλο «Ο θάνατος του δράκου και το ξύπνημα της άνοιξης». Και θα έχουμε ξεφάντωμα με πολλή μουσική και χορούς Latin. Επίσης, 6 Μαρτίου την Κυριακή στις 4 η ώρα, στη Ράχη, στου κουφού της Ελιάς στο ΒΚΠ, στην πλατεία του ΒΚΠ, θα έχουν τραγούδια και χόροι της αποκριάς με εδέσματα. Και για τις κοινότητες, την Τσικνοπέμπτη 3 Μαρτίου, στο πίδημα στις 7 έχει λιώσιμο παστού γλέντι με παραδοσιακά εδέσματα και το Σάββατο 5 Μαρτίου στο Αριοχώρι στις 7 η ώρα έχει λιώσιμο παστού, στα Ματινού 8 η ώρα πάλι λιώσιμο παστού, στη Βελανιδιά 8 η ώρα πάλι λιώσιμο παστού και στην Ασπροπουλιά πάλι 8 η ώρα γλέντι με παραδοσιακά εδέσματα. Και την Κυριακή 6 Μαρτίου έχει το Ασπρόχωμα 11 η ώρα το πρωί γλέντι με παραδοσιακά εδέσματα και λιώσιμο παστού. Στο Λαδά Καλαμάτας 12 η ώρα γλέντι με παραδοσιακά εδέσματα και λιώσιμο παστού. Κάτω Καρβέλι 12 η ώρα παραδοσιακό γλέντι με παραδοσιακά εδέσματα. Στα Περιβαλάκια 6:30 η ώρα έχει αποκριάτικο δρόμενο και γλέντι με παραδοσιακά εδέσματα και φασολάδα. Και στο πλατή Αρφαρών 7 η ώρα φωτιές, λιώσιμο παστού, παραδοσιακή μακαρονάδα, τοπική χορή και αερόστατα. Ρωτήσαμε τον πρόεδρο της Καρναβαλικής Επιτροπής Παναγιώτη Γιαννόπουλο αν είναι ευχαριστημένη η Επιτροπή από την έναρξη του Καρναβαλιού, αν όλα κίνησαν καλά και για κάποια παράπονα που διατυπώθηκαν σχετικά με τη βαθμολόγηση στα παιχνίδια των γκρουπ. Ναι, έχετε δίκιο. Στην αρχή ήταν στην έναρξη. Πραγματικά υπήρξαν τα τεχνικά προβλήματα με την παρουσιάστρια που αναφέρετε. Λύθηκαν, πιστεύω, γρήγορα στα πρώτα δύο λεπτά. Δεν είχαμε θέμα μετά. Γενικά, από ό,τι άκουσα και επειδή ήμουν πίσω από τα ηχεία, μπροστά είχε πολύ καλή ηχητική, δηλαδή πήγε πολύ καλά το πρόγραμμα. Οι παρουσιαστές και οι δύο, και ο δικός μας ο Γιώργος και η κυρία Βαρδαλαχάκη, και ο Γιώργος ο Κρυπάρος, ενώ και η κυρία Βαρδαλαχάκη, πιστεύω ότι πήγαν πολύ καλά. Το καρναβάλι πήγε αρκετά καλά στην έναρξή του. Εγώ εισέπραξα ενθουσιασμό και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και μετά. Μας είπαν ότι ήταν μία από τις πολύ καλές ενάρξεις που έχουμε κάνει. Το πρόβλημα των παιχνιδιών υπήρξε, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει ένσταση κατατεθειμένη από συγκεκριμένο γκρουπ. Αυτό κουβεντιάζαμε πριν από τη συνέντευξη τύπου εδώ.
λύθηκε με ό,τι οπτικοακουστικό μέσο είχαμε και με ό,τι όποια μαρτυρία μας έχει κατατεθεί επίσημα. Μέχρι το απόγευμα η αρμόδια Επιτροπή των Παιχνιδιών θα κάνει κατάθεση της οριστικής βαθμολογίας των παιχνιδιών. Οπότε νομίζω θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση όντως όπως την περιγράφεται στον αέρα λίγο περίεργη. Εγώ δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία είναι χαράς, είναι εκδήλωση κεφιού, είναι εκδήλωση ανεμελιάς. Δηλαδή όταν δεν πάμε με τέτοια ψυχολογία και με τέτοια ψυχοσύνθεση σε μια τέτοια εκδήλωση, πότε πάμε δηλαδή με τέτοια ψυχολογία. Εγώ νομίζω ότι ήδη έχουν αρχίσει τα γκρουπ και μετά την έναρξη με το πάρτι που ακολούθησε εκεί, κυρίως στην Αμφίας αλλά και στα άλλα μαγαζιά της πόλης, μπήκανε σε μια διαδικασία κεφιού και θα συνεχίσουν, πιστεύω, αυτό εκλαμβάνω. Τώρα ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν μια καταμέτρηση η οποία έγινε, δεν έγινε. Πάνω σε αυτή την καταμέτρηση δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Θα λυθεί, πιστεύω, μετά την κατάταξη την οριστική και δεν θα υπάρξει πλέον πρόβλημα. Τα παιχνίδια πώς θα θέλουν? Τα παιχνίδια εξελίσσονται ομαλά και τη δεύτερη μέρα δηλαδή που έγιναν μετά την έναρξη υπήρχε συμμετοχή. Γνωρίζω από πολλά γκρουπ ότι έχουν μπει σε διαδικασία να βρίσκουν τους γρίφους που έχουν ήδη τεθεί από την Επιτροπή των Παιχνιδιών. Νομίζω θα εξελιχθούν νορμάλ, ομαλά. Θα υπάρχει βαθμολογία και κατάταξη μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού για να είμαστε 100% βέβαιοι και να υπάρχουν ενστάσεις αν τυχόν υπάρξουν στη συνέχεια. Οπότε να είμαστε και ακριβείς στο αποτέλεσμά μας.